Ο Γιώργος Μαρινάκης έδωσε το σύνθημα και ο χρόνος άρχισε ήδη να κυλά αντίστροφα για το μεγαλύτερο καρναβάλι της Κρήτης και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το περιμέναμε πώς και πώς, είμαστε έτοιμοι! Το περιμέναμε τόσα χρόνια, μετά από όλο αυτό που περάσαμε. Και τώρα θα τα δώσουμε όλα! Έτσι πιστεύω. Έτοιμος, είμαι έτοιμος για τα πάντα. Ρατεμιώτικο καρναβάλι forever, μοναδικό, ξεχωριστό. Μετά από 3 χρόνια αδράνεια, στο θερμόμετρο της διασκέδασης χτύπησε κόκκινο χθες το βράδυ στο κατάστημα της παραλιακής που βούλιαξε κυριολεκτικά από κόσμο κατά την τελετή έναρξης του ρατεμιώτικου καρναβαλιού. Στην πρώτη γραμμή ήταν και οι παρουσιαστές της Κρήτη TV και πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης, Λευτέρης Κουμαντάκης και Χριστιανά Σκουρά. Το μεγαλύτερο περιφερειακό μέσο της χώρας, η Κρήτη TV, θα είναι δίπλα κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων, θα καλύψει και τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Το Ρέθυμνο έχει ετοιμαστεί προκειμένου να υποδεχτεί τις δημιουργίες των ρεθυμιωτών καρναβαλιστών. Όσο και αν καεί ένα δάσος, πάντα μένει ένα σπόρος. Ο σπόρος του ρεθυμιωτικού καρναβαλιού είναι στην καρδιά μας. Κόντρα στις ωρέξεις της Μπάρμπαρα, δεκάδες καρναβαλιστές χόρεψαν, τραγούδησαν και διασκέδασαν με την ψυχή τους μαζί με την Κατερίνα Στικούδη και τον Κωνσταντίνο Φρατζή, αποδεικνύοντας εμπράκτως πως η καρδιά του Ρεθύμνου δεν έπαψε ποτέ να χτυπά στους ξέφρενους ρυθμούς του καρναβαλιού. Καρναβαλικές γιορτές σε όλες. Όλες αυτό δεν μπορούμε. Στη διάρκεια της βραδιάς παρουσιάστηκε η θεματική και η αφίσα του φετινού καρναβαλιού, αλλά και οι στολές των πληρωμάτων των 31 συνολικά ομάδων. Αφού ήρθαμε τέτοιο καιρό από τα Χανιά, το καρναβάλι τι έχει να γίνει. Και αν χθες ο καιρός θα έκανε μουσκεμα, ευχή όλων είναι την 26η Φεβρουαρίου που θα διεξαχθεί μεγάλη παρέλαση, ο καιρός να είναι σύμμαχος της πόλης που δεν έχει πάψει στιγμή να ονειρεύεται και που πάντα θέλεις να επιστρέφει σε αυτήν. Αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι ο όμιλος της Κρήτη TV.